Πήραν πινέλα και βούρτσες και αποφάσισαν να ομορφύνουν και να καθαρίσουν το σχολείο τους. Ο λόγος για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Στρούμπιο, που βρίσκεται στην Πάτρα, στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Κυρίως πήραμε την καλή μας διάθεση και την όρεξη που έχουμε και γονείς και δάσκαλοι και μαθητές να καθαρίσουμε λίγο το σχολείο μας. Μάλιστα. Η κατάσταση, ειδικά στον εξωτερικό χώρο, ήταν άσχημη. Ήταν άσχημη, γιατί ήταν πολλές αφίσες κολλημένες, ήταν γραμμένο με σπρέι, τα γνωστά που βλέπουμε σε όλη την πόλη. Ήρθαμε εδώ σήμερα και χτες για να βάψουμε το σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω όσους γονείς βοήθησαν. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι εθελοντικά, να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας και να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση. Δεν μπορεί να περιμένουμε μόνο από την πολιτεία να κάνει πράγματα για εμάς και εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Ο Σύλλογος Γονέων αποφάσισε να αναλάβει δράση και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό, αφού πλέον στους τοίχους του σχολείου δεν υπάρχουν συνθήματα, αφίσες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που εύχονται τώρα όλοι είναι να σεβαστούν το χώρο του σχολείου και να μην ξαναγίνει αφισοκόλληση ή να γραφτούν συνθήματα με σπρέι. Ελπίζουμε και θέλουμε να παρακαλέσουμε όλους να σεβαστούν όχι άλλον, όχι τα κτίρια, να σεβαστούν τα παιδιά που έρχονται σε αυτό το σχολείο και καλό είναι να μπαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο να είναι καθαρό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι γονείς έκαναν ιδιαίτερη μνήμα στο Δήμο της Πάτρας που προσέφερε δωρεάν τα χρώματα στο Σύλλογο για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.